Γεια σας Δημήτρη. Γεια σας, καλημέρα. Πώς καλημέρα. Είστε. Θα περιμένουμε εμείς να δούμε όλους εσάς, ναι, να παίζετε σήμερα, να σας κατοσκοπέψουμε, να σας διηγήσουμε και να παίξουμε αύριο. Να σου πω κάτι, Δημήτρη, κάπου το Γενάρη θα βαρεθεί ένας τον άλλον, οπότε εντάξει. Ναι. Λογικά, ναι, έτσι. Εκεί στα μέσα Γενάρη, ναι, έχει να γίνει. Θα βαρεθεί ένας τον άλλον. 7 μέρες, 3 πάκου Παναθηναϊκός, ναι, όπως πάει το πράγμα. Ναι. Άντε να δούμε ποιος θα γελάσει. Ναι. Και αν μπορεί να γελάσει μόνο ένα. Πιστεύω θα γελάσει, δεν νομίζω. Όχι. Μόνο ένας, ναι, το βλέπω δύσκολο, ναι, Δημήτρη. Δεν ξέρω, αλλά... Πολύ παράξενη κατάσταση. Δηλαδή το πρώτο θα είναι... στην Τούμπα και τα άλλα δύο θα είναι στη Λεωφόρο. Το ένα για το, ναι, πρωτάθλημα Κυριακή και το άλλο Τετάρτη Ρεβάνς. Και τι να πεις, ότι το πρωταθλήματος δεν είναι σημαντικό ή δεν είναι. Αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Όλα σημαντικά είναι. Όλα σημαντικά είναι. Φοβερό, ναι, φοβερό. Και είναι και σε καλή κατάσταση ο ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι από τις ομάδες. Έτσι βλέπω. Το είπα και για τον Ολυμπιακό πριν. Που από εδώ και πέρα θα κάνει νίκες. Δηλαδή τον βλέπω να είναι καλά. Δεν ξέρω τώρα. Εάν... Και εγώ έτσι θέλω να πιστεύω. Ότι, ναι, θα μπει καλά και όλα είναι αποτέλεσμα δουλειάς του προπονητή. Αυτό είναι το πλεονέκτημα του ΠΑΟΚ, αυτό είναι το όπλο του. Δεν έχει να περιμένει κάτι άλλο και με τα γραφικά και από δάσεις ενίσχυσης. Είναι η δουλειά, είναι η εξέλιξη, είναι η πρόοδος. Πρέπει να μπει καλά αύριο για να εμπεδωθεί μια αυτοπεποίθηση καλύτερη στο ρόστερ και αυτό το περιμένουν πώς και πώς. Το αυριανό παιχνίδι. Τώρα είναι προπόνηση στην Τούμπα, mm-hmm, η τελευταία εν ώψη αυτής της αναμέτρησης. Εντάξει, αν δεν προκύψει κάτι καινούριο, είναι γνωστές οι απουσίες και είναι 4, 2 στο κέντρο και 2 στα πλάγια μπακ. Θα λείψει ο Κούρτ, θα λείψει ο Φελίπε Σουάρες και θα λείψουν οι Λίραζες και οι Τσαούσης. Ο Τσαούσης πλέον είναι απολύτως καλά, από χθες μπήκε με την ομάδα, αλλά και μετά από τόσο καιρό δεν. Αυτό έλεγα για τα ευχάριστα εγώ, ότι τουλάχιστον επέστρεψε στις προπονήσεις, οπότε, ναι, ναι, θα είναι σε λίγο καιρό διαθέσιμος. Βεβαίως. Από όλους αυτούς θέλω να επαναλάβω ότι το μεγάλο ερωτηματικό, και πραγματικά δεν υπάρχει πρόβλεψη, δεν υπάρχουν στοιχεία, είναι για τον Κούρτιτς. Αυτό είναι το πιο μεγάλο ζήτημα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι ούτε η ομάδα γνωρίζει πότε ακριβώς. Τι έχει ο Κούρτιτς, έχει κάτι μήκο. Στο γόνατο. Έχει ένα πρόβλημα, νομίζω υγρό, μάζεψε. Κάποια θεραπεία κάνει, είναι εντελώς εκτός και επαναλαμβάνω δεν υπάρχει και πρόβλεψη. Για τους υπόλοιπους, εντάξει, λίγο πολύ θα... Ναι, και του Λίρατζ έχει κρατήσει πολύ, θυλάσσι, έτσι. Έχει κρατήσει πολύ, ναι. Είναι η πρώτη καριέρα του και λίγο πνευματικά, λίγο ένα φόβο, ένα τέτοιο πράγμα από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει στον νεαρό που από το ξεκίνημα ταλαιπωρήθηκε και με ένα σοβαρό χτύπημα κάτω στην ποδοκλινική, mm-hmm, και μάλλον θέλει να νιώσει απολύτως καλά για να ξαναμπεί, αλλά είναι θέμα χρόνου. Καλά είναι πάλι, καλά είναι, δηλαδή, εντάξει, έστω και με αυτές τις 3-4 απουσίες, ο ΠΑΟΚ θα έχει και Ζίφκοβιτς, θα έχει και Ίγκασον, θα έχει και Ελκαντουρί, έχει αρκετές λύσεις για να ξεκινήσει τη χρονιά και να δώσει ένα μάτς αύριο και ένα την άλλη Τετάρτη με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα έχουμε σαφώς αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα Κυπέλλου. Ο Ίγκασον είναι κολόνα στην άμυνα, βεβαίως θα επιστρέψει. Ο Ελκαντουρί είναι καλά, και αν είναι καλά ο Ελκαντουρί, αυτός είναι το βασικό 10 για τον ΠΑΟΚ και θα παίξει στον άξονα. Και μόνο από αυτά νομίζω ότι πραγματικά γεμίζει με ποιότητα και προσωπικότητα η εντεκάδα του ΠΑΟΚ. Και αν μάλιστα παίξει και ο Βιερίνη αύριο βασικός. Υπάρχει μια υποψία σε αυτό, μετά από καιρό, να παίξει βασικός ως δεξί μπακ, μια και τελευταία κυρίως εκεί αγωνίζεται. Θα είναι ο ΠΑΟΚ πολύ πιο γεμάτος, επαναλαμβάνω, σε εμπειρία και προσωπικότητα. Είναι τελευταία προπόνηση, θα βγει αποστολή αργότερα και θα αναχωρήσουν για το Αγρίνιο, χωρίς κόσμο ο ΠΑΟΚ. Τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής αύριο το βράδυ. Ο Πανατολικός νομίζω τελείωσε τον πρώτο γύρο με πολύ καλές συνθήκες, πολύ καλές εμφανίσεις. Με τον πρώτο σκόρ, με τον Καρέλη να κάνει. Σκληρή ομάδα ο Πανατολικός. Σκληρή, δηλαδή. Και αποτελεσματική. Έχει βρει έναν τρόπο Αναστασίου φέτος και την έχει κάνει λίγο πιο σφιχτή σε τέτοια παιχνίδια. Mm-hmm. Έτσι. Από τις πιο επιτυχημένες ομάδες. Βέβαια. Σε σχέση με το ρόστερ, σε σχέση ναι. με τη δυναμική, έχει πάρει πολλά πράγματα και ξέρει να παίρνει πράγματα. Τώρα... Αλλά πάντα ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο κάνει καλές εμφανίσεις. Και θυμάμαι κάτι γκολάρες από τον Μπίσεσβαρ, από τον Βιερίνη. Και από τον Βιερίνη έχουν. Του Βιερίνη έχει μείνει στην ιστορία τη χρονιά του πρωταθλήματος το πολύ πολύ μακρινό εκείνο σουτ, ναι,
από τα πλάγια σε ένα τρομερό παιχνίδι που είχε προηγηθεί ο Πανετολικός και το γύρισε ο ΠΑΟΚ. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Είναι το πρώτο. Επιστρέφει. Θέλει αυτοεπίθεση. Και υπάρχει αυτή η περιέργεια για την εικόνα του ΠΑΟΚ και αν μπορεί να συνεχίσει το πιο επιθετικό ποδόσφαιρο, το πιο άμεσο ποδόσφαιρο, χωρίς, γιατί το τονίζω πάντα, να εκτίθεται πίσω στις μεταβάσεις. Mm-hmm. Κάποια σημάδια υπάρχουν ότι από την ώρα που άλλαξε ο ΠΑΟΚ και έγινε πιο άμεσος στην ανάπτυξή του, κάποια ζητήματα στις μεταβάσεις του τα έχει. Και στην Καλαμάτα και σε φιλικά και με το Βόλο, και αυτό επίσης είναι αζητούμενο τώρα που επιστρέφει στα επίσημα μάτς του πρωταθλήματος και ειδικά όταν παίζει με μικρομεσαίες ομάδες που λογικά θα τον περιμένουν και θα επιδιώξουν να τον ξαφνιάσουν σε κόντρα επιθέσεις. Κατά τα άλλα, εκτός γηπέδου δεν έχει επιβεβαιώσει ο ΠΑΟΚ οποιαδήποτε σοβαρή επαφή για τον Μουρκ και επίσης δεν βγαίνει από τον ΠΑΟΚ ότι υπάρχει ενδεχόμενο επιστροφής του Τέιλορ από τη Σαχτάρ. Ένα δημοσίευμα προέκυψε στην Ουκρανία ότι δεν ικανοποιημένη η της Σαχτάρ. Υπάρχει ένας δανεισμός κλειστός με ρήτρες που δεν μπορεί να σπάσει αν δεν θέλει και ο ΠΑΟΚ. Άρα και αυτό δεν υφίσταται ως ένα πιθανό ενδεχόμενο για δύο παίκτες, στους οποίους ο ΠΑΟΚ είναι γνωστό ότι θέλει να απεγκλωβιστεί, mm-hmm. ας το πω έτσι. Ναι, ναι. Και το προσπαθεί. Το προσπαθεί και για τους, και για τους δύο. Μάλιστα. Ωραία. Έχει προπόνηση τώρα, Δημήτρη. Τώρα, ναι, στην Τούμπα. Ωραία. Περιμένουμε ότι αν υπάρξουν λοιπόν